Και εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε την εκπομπή 120 λεπτά Markets. Αλλά όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Και έτσι λοιπόν έγινε μια ευνίδια αλλαγή σκυτάλης από τον Κώστα Καλέτσιο σε εμένα, όπου αντί για 9 με 11 θα δούμε μαζί την επικαιρότητα από τώρα που η ώρα λέει 8 και 3 πρώτα λεπτά μέχρι και τις 11 παρα 5. Στη συνέχεια θα μπει εδώ στο στούντιο και ο Παύλος Πανταζόπουλος. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη ροή της επικαιρότητας και επειδή είναι εβδομάδα που οι περισσότερες εξελίξεις είναι γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και μέσα σε αυτό το γκουβά θα βάλω και την πολύ σημαντική επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, του Xi Jinping, στην Ευρώπη. Πρώτος σταθμός Γαλλία, δεύτερος σταθμός Σερβία, που υπάρχει και ένα πικάντικο, με συγχωρείτε, παρασκήνιο με τη Eurovision και πώς η κρατική τηλεόραση διέκοψε την εκπομπή του πρώτου προημιτελικού για να μεταδώσει την άφιξη του Κινέζου Προέδρου στη Σερβία. Τελείωσαν όλα αυτά και πάμε στον τρίτο σταθμό τώρα του Xi Jinping, στην Ουγγαρία. Μαζί μου η Εφη Τρίρη, για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά και τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτή η προσπάθεια του Xi Jinping να ανοίξει τις δουλειές του με την Ευρώπη. Εφη, την καλημέρα μου. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα σε όλους. Ο Xi Jinping, λοιπόν, είναι στην Ουγγαρία, στον τελευταίο σταθμό της επίσκεψής του στην Ευρώπη. Και εκεί, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου που δώσανε οι δύο ηγέτες, ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και ο Xi Jinping, ο Κινέζος Πρόεδρος είχε παρουσιάσει την Ουγγαρία ως χώρα μοντέλο για το πώς θα πρέπει να είναι οι σχέσεις της Κίνας με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, ξέρουμε ότι από την πρώτη στιγμή του ταξιδιού του, ο Xi Jinping κάλεσε τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν με την Κίνα για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι εμπορικές τριβές που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πράγμα στο οποίο φυσικά δεν συμφωνούν όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο πλευρές λοιπόν συμφώνησαν σε βαθύτερη συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι το εμπόριο, η οικονομία, οι επενδύσεις, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Επίσης θα προχωρήσουν σε σημαντικά έργα υποδομών, μεταξύ των οποίων και η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου που ενώνει το Βελιγράδι με τη Βουδαπέστη. Επίσης συμφώνησαν να διευρύνουν σε πλήρη κλίμακα τη συνεργασία στα πυρηνικά και ο Βίκτορ Όρμπαν στηρίζει ολοκληρωτικά το σχέδιο ειρήνευσης του Xi Jinping για την Ουκρανία. Ο Όρμπαν χαρακτήρισε επίσης την Κίνα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας τάξης πραγμάτων μέσα στο σημερινό πολυπολικό κόσμο και όπως συνέβη ακριβώς με τη Σερβία που αναβάθμισαν οι δύο χώρες τις σχέσεις τους, έτσι ακριβώς Ουγγαρία-Κίνα αναβάθμισαν τη σχέση τους σε στρατηγική συνεργασία παντός καιρού. Μάλιστα. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η αναβάθμιση αποτυπώνει τον ηγεμονικό τρόπο σκέψης του Xi Jinping. Και κάπως με κάποιον τρόπο φαίνεται ότι αποδίδει, δηλαδή έχει βρει τις δύο σίγουρες χώρες πρώτα του ερίσματα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Αυτό που θα ήθελα να μας βοηθήσεις να κατανοήσουμε καλύτερα είναι το εξής. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο ειρήνευσης του Κινέζου Προέδρου για την Ουκρανία, το οποίο στηρίζει και ο Ορμπάν της Ουγγαρίας? Νομίζω, Μαρία, το είχαμε αναλύσει και παλιότερα. Δεν θυμάμαι τώρα όλες τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, επειδή είναι και σύμμαχος ο Xi Jinping με τον Πούτιν, υπάρχει προφανώς εδώ έτσι μια λεπτή διπλωματική τρίπλα. Ναι, είναι η συμμετοχή της Κίνας να συμμετέχει ως γέφυρα, ως ενδιάμεσος, ανάμεσα στις δύο πλευρές για να βρουν μία λύση και να τερματιστεί ο πόλεμος. Μάλιστα. Βέβαια αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό από όλες τις πλευρές. Και φυσικά ξέρουμε ότι η Ουγγαρία έχει έρθει πολλές φορές σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πάρα πολλά θέματα.
και στο κράτος δικαίου και στην απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και σε θέματα εμπορικά που είναι αντίθετη με τη γραμμή των Βρυξελών. Άλλωστε, έχει πολλές φορές εμποδίσει διάφορες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και το πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία το Δεκέμβριο, βέβαια, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει αρκετό καιρό. Και το ερώτημα επίσης που έχω, αν και εσύ έχεις δει κάτι σχετικό, είναι, υπάρχει αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την επίσκεψη, την πολλαπλή επίσκεψη του Xi Jinping? Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση το επανέλαβε και η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ότι θα, αν ολοκληρωθεί η έρευνα, όταν μάλλον θα ολοκληρωθεί η έρευνα, ειδικά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ότι θα προχωρήσει σε επιβολή δασμών, γιατί είναι το σημείο αιχμής οι τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις που δίνει η Κίνα για να στηρίζει τις βιομηχανίες της, και είναι επίσης και το μεγάλο ακαμφώδες ζήτημα της υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας των κινέζικων εργοστασίων. Επιμένει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά δεν έχει βρεθεί λύση, ούτε ο Xi Jinping φάνηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κάποιες παραχωρήσεις. Και αυτό, όπως έχουμε πει, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι κάτι που δεν πρόκειται να λυθεί. Ακόμα και αν γίνουν προσπάθειες από τις δύο πλευρές, θα πάρει πάρα πολλά χρόνια για να αντιμετωπιστούν αυτές οι εμπορικές ανισορροπίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Διότι η Κίνα, βλέποντας ότι υπάρχει, όπως ξέρουμε, υπάρχουν τα προβλήματα στην αγορά του real estate, στρέφεται πλέον σε άλλους τομείς προστιθέμενης αξίας, στο επίκεντρο των οποίων είναι αυτά τα προϊόντα, τα οποία, τα αγαθά, τα οποία δημιουργούν τις εμπορικές τριβές, όπως είναι ο εξοπλισμός πράσινης τεχνολογίας, και όπως είπα, στρέφεται σε αυτούς τους τομείς, μειώνει τις τιμές, αυξάνει τις εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες και στηρίζεται πάνω σε αυτές τις εξαγωγές η Κίνα για να στηρίξει τη δική της οικονομία, γιατί και η ζήτηση στο εσωτερικό της χώρας έχει περιοριστεί αφού έχει επιβραδυνθεί και η οικονομία της. Αυτά βεβαίως και είναι γνωστά, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει υπάρξει ένα σχόλιο από τη Φόντερ Λάιεν ή άλλον κορυφαίο αξιωματούχο τα τελευταία 24 ώρα επί της επίσκεψης, κάτι που ίσως εμένα να μου έχει διαφύγει. Το μόνο που έχει υπάρξει είναι οι δηλώσεις ξανά της Προέδρου της Κομισιόν ότι θα επιβληθούν δασμοί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Μάλιστα. Απλά ήταν επανάληψη των όσων έχει πει. Ωστόσο, Μαρία, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η Αμερική ετοιμάζεται την επόμενη Τρίτη, όπως λέει το δημοσίευμα, να ανακοινώσει μια σειρά από δασμούς σε διάφορα κινέζικα προϊόντα, όπως είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι μπαταρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα ηλιακά πάνελ. Δεν είναι τυχαίο που βρίσκει αυτή την χρονική στιγμή για να το κάνει. Και επίσης, εκτός από την Αμερική, στη Βρετανία αυτή τη στιγμή ο Σούνακ δέχεται πολύ έντονες πιέσεις από μεγάλες εταιρείες και από τράπεζες, όπως για παράδειγμα η HSBC και η Standard Chartered. Είναι τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κίνα σε μεγάλο βαθμό. Δέχεται λοιπόν πιέσεις να χαλαρώσει τους προτινόμενους περιορισμούς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες με την Κίνα. Πρόκειται να υπογράψει ο Σούνακ ένα νομοσχέδιο για θέματα εθνικής ασφαλείας και δέχεται πιέσεις, όπως είπα, από αυτές τις πλευρές να μην συμπεριλάβει την Κίνα στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Δεν είναι τυχαίο που έχει ξεκινήσει, που έχουν ανοίξει αυτά τα μέτωπα τη στιγμή που ο Xi Jinping είναι στην Ευρώπη
και πραγματοποιεί αυτή την επίσκεψη. Και βλέπουμε και πώς οι ισορροπίες, οι συμμαχίες τραβάει μία πλευρά, προσπαθεί να τραβήξει μία πλευρά κοντά της μία άλλη δύναμη και πώς είμαστε σε μία εποχή που πραγματικά οι γεωπολιτικές ισορροπίες θυμίζουν κινούμενη άμμο. Δεν είναι έτσι όπως τις ξέραμε και δεν έχουν τελικώς διαμορφωθεί. Είναι όλα σε συνεχή κίνηση και εξέλιξη. Μα η Αμερική ασκεί συνεχώς πιέσεις στην Ευρώπη να ακολουθήσει τη δική της αυστηρή γραμμή απέναντι στην Κίνα. Και θα έχει ενδιαφέρον σήμερα το τι θα συζητηθεί στην Ουγγαρία, γιατί αναμένεται να υπάρξουν κάποιες συμφωνίες με την Huawei. Και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδράσουν οι Βρυξέλλες. Γιατί ο Όρμπαν αναμένεται να ανακηρύξει την Huawei εθνικό πρωταθλητή στον τηλεπικοινωνιακό τομέα της Ουγγαρίας. Και μάλιστα, σύμφωνα με πηγές, αναμένεται να αναλάβει και την ψηφιοποίηση του Ουγγρικού κράτους. Μεγάλο έργο για την Huawei, μεγάλο έργο για την Ουγγαρία και εμβληματικό τέλος πάντων μια επιτυχία και για το Xi Jinping επί Ευρωπαϊκού Εδάφους. Ναι, αν όντως γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις, γιατί αυτό είναι με βάση πηγές, αυτό θα είναι μια εξέλιξη σημαντική που προφανώς και θα προκαλέσει, τουλάχιστον μάλλον θα έχει κάποιο αντίκτυπο στις Βρυξέλλες. Εφόσον πρόκειται για τη Huawei, η οποία βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, ειδικά στην Αμερική. Διότι να θυμίσουμε ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα έγινε, η Αμερική ανακάλεσε και νέες άδειες εξαγωγών, ημιαγωγών, ειδικά ημιαγωγών που βασίζονται πάνω στη τεχνητή νοημοσύνη, απέναντι στην Huawei. Μάλιστα. Δηλαδή, κάποιες αμερικανικές εταιρείες εξήγαγαν εξοπλισμό στη Huawei και αυτό το σταματάει η Αμερική. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσατε κάποιοι από εσάς να αναρωτιέστε πού βρίσκεται σε όλο αυτό η Γερμανία. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει από με τα οικονομικά της, γιατί είναι η χώρα στην Ευρωζώνη που κυριολεκτικά περνάει τη δυσκολότερη φάση αναφορικά με την κάμψη και στην αναπτυξή της και στις εξαγωγές της. Και εδώ έχει γίνει και μία άλλη σχέση, έχει συναφθεί και μία άλλη σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας. Η Αμερική υποσκέλισε την Κίνα και αναδείχθηκε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 στο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Γερμανίας. Το 2023, για 8η συνεχόμενη χρονιά, η Κίνα ήταν ο βασικός εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, με τον όγκο του εμπορίου να φτάνει περίπου στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα λοιπόν, τη θέση αυτή την παίρνει η Αμερική. Το εμπόριο ανάμεσα στην Αμερική και στην Κίνα υπολογίζεται σε 63 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα στην Αμερική και την Κίνα. Δεν ξέρω αν είπα σωστά. Ανάμεσα στην Αμερική και στην Κίνα. Και στη Γερμανία. Και στη Γερμανία. Μπερδεύτηκα. Ανάμεσα στην Αμερική και στη Γερμανία είναι στα 63 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα στην Κίνα και στη Γερμανία είναι χαμηλότερα. Είναι λίγο πιο κάτω από τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της γεωπολιτικής μεταστροφής? Είναι η ευρωστία της αμερικανικής οικονομίας, όπου έχει αυξηθεί ανάγκη για εισαγωγές, κάνει περισσότερες εισαγωγές για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες. Είναι το γεγονός ότι η Κίνα ανέβηκε επίπεδο στην αλυσίδα αξίας, με αποτέλεσμα να παράγει μόνη της τα σύνθετα προϊόντα που χρειαζόταν και παλιά εισήγαγε από τη Γερμανία. Οι γερμανικές επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά, έχουν προσανατολιστεί περισσότερο στην εγχώρια αγορά τους και έχουν περιορίσει τις εξαγωγές από τη Γερμανία στην Κίνα. Και ο τέταρτος παράγοντας είναι ότι η Γερμανία έχει δηλώσει και προσπαθεί να περιορίσει την έκθεσή της στην κινέζικη αγορά. Είναι στο πλαίσιο της πολιτικής των Βρυξελών αυτό.
Βέβαια, ένα ερώτημα είναι εάν αυτή η γεωπολιτική μεταστροφή θα έχει διάρκεια, θα συνεχιστεί. Γιατί όπως λένε διάφοροι αναλυτές, αυτό θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής. Γιατί άμα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, το έχει δηλώσει ήδη ότι θα επιβάλλει δασμούς 10% σε όλες τις αγωγές αγαθών στην Αμερική. Από όπου και αν προέρχονται. Από όπου και αν προέρχονται. Γιατί θέλει να σταματήσει να έχει η Αμερική εμπορικά ελλείμματα. Το δόγμα η Αμερική πρώτα. Το δόγμα η Αμερική πρώτα, ναι. Άρα, λοιπόν, το οποίο τώρα ουσιαστικά και ο Biden το συνεχίζει. Έτσι όπως μας δίνεις όλα τα τελευταία γεγονότα, Έφη, να προσπαθήσουμε να ενώσουμε αυτές τις ψηφίδες. Εν ολίγης, από τη Δευτέρα βρίσκεται ο Xi Jinping στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Γαλλία. Και τώρα έχουμε φτάσει Παρασκευή, δηλαδή και πότε αναμένεται να αναχωρήσει, να αποχωρήσει? Σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. Πάρα δεν πολύ. Είμαι σίγουρη. Οπότε είναι ένα πενθήμερο γεμάτο, κατά το οποίο ο Xi Jinping ενισχύει τους ευρωπαϊκούς δεσμούς του και τις συναλλαγές τουλάχιστον με τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα φεύγει. Σήμερα φεύγει. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μία πλευρά τον Κινέζο που ενισχύει τις σχέσεις του καταρχάς με την Γαλλία και εμβαθύνει περαιτέρω με Ουγγαρία και Σερβία. Υπενθυμίζουμε ότι η Κίνα είναι ένας από τους δυνατούς συμμάχους της Ρωσίας. Ένας πόλος αυτός, ο οποίος σχηματίζεται με βάση και τις εμπορικές συμφωνίες καταρχάς. Και έχουμε έναν διαφορετικό πόλο, που είναι αυτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται η διαμάχη με την Κίνα, γιατί τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα. Και εδώ τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες τραβούν, προσελκύουν προς την οπτική τους τη Μεγάλη Βρετανία. Και περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια πώς θα διαμορφωθεί και το υπόλοιπο παιχνίδι. Και σίγουρα τη Γερμανία, η οποία είναι σε αδυναμία, έχει ίσως, τώρα θα το πω έτσι σχηματικά, έχει και την πικρία της με τη Ρωσία, καθώς είναι ουσιαστικά και ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η αιτία που την έχει καταβαραθρώσει οικονομικά την Γερμανία. Και βλέπουμε τώρα ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία προφανώς, και η Γερμανία ένα διαφορετικό σύστημα εμπορικών προσδοκιών. Και βεβαίως και οι Βρυξέλλες και η θέση των Βρυξελών. Διότι δέχεται μεγάλες πιέσεις από την Αμερική. Οι Βρυξέλλες δέχονται μεγάλες πιέσεις από την Αμερική. Υπάρχει και πολύ σημαντική επιρροή από την Γερμανία. Είναι και οι Βρυξέλλες σε αυτή την περίοδο τώρα όπου είναι οι κάλπες. Έχουμε και την αναμονή για τη διαδοχή των επικεφαλής στις τρεις σημαντικότερες θέσεις. Οπότε υποψιάζομαι ότι γι' αυτό τηρείται έτσι και μια στάση αναμονής μέχρι να ξεκαθαρίσουν και οι σχετικές διαδοχές. Ακριβώς, γιατί υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για την ψήφο των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι φυσικά και θα επηρεαστούν από την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας αυτή τη στιγμή και από την ακρίβεια και από την έλλειψη στέγης, προσιτής στέγης και φυσικά και από την μείωση των κοινωνικών επιδομάτων. Και όλα αυτά θα μετρήσουν στην κάλπη. Και πάμε τώρα. Και γι' αυτό υπάρχουν. Ναι, ναι. Και γι' αυτό υπάρχει και έντονη ανησυχία για στροφή σε ακραία λαϊκιστικά κόμματα. Και να κλείσουμε έτσι αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία είναι ανεξάντλητη τώρα, Έφη. Όσο κανείς θέλει, το προχωράει. Σωστά. Αυτό και το εμπλουτίζει. Να πάμε λίγο στο τραπεζικό κλάδο της Ισπανίας, όπου πολύ έχει απασχολήσει και συνεχίζει από χθες τα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα. Τι ακριβώς έχει συμβεί με μια επιθετική εξαγορά, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Τράπεζα. Λοιπόν, είναι η BBVA, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας. Αυτή είχε κάνει μια απλή, είχε υποβάλει απλή προσφορά εξαγοράς μιας μικρότερης ισπανικής τράπεζας, της Sabadell. Να σημειώσουμε, Μαρία, βέβαια, ότι είχε γίνει πάλι το 2020 μια απόπειρα να γίνει αυτή η εξαγορά, χωρίς όμως επιτυχία.
το Διοικητικό Συμβούλιο της Απαντέλ απέρριψε την προσφορά γιατί θεώρησε ότι υποτιμά τις προοπτικές και τις δυναμικές ανάπτυξης της ίδιας της τράπεζας. Τώρα η BBVA επανέρχεται με επιθετική προσφορά. Τι σημαίνει επιθετική προσφορά? Ενώ η αρχική προσφορά έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Απαντέλ, τώρα γίνεται στους μετόχους της Απαντέλ. Αυτό σημαίνει επιθετική προσφορά. Ωστόσο, η BBVA πιστεύει ότι από αυτήν τη συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργηθεί μία τράπεζα μεγάλη, μία ισχυρή τράπεζα, ένας ισχυρός τραπεζικός όμιλος που θα μπορέσει να προσφέρει στήριγμα και στην ισπανική οικονομία. Ωστόσο εδώ, επειδή είναι επιθετική προσφορά και να πούμε ότι γενικά δεν είναι πολύ σπάνιες οι επιθετικές προσφορές στον τραπεζικό κλάδο, όχι μόνο της Ισπανίας αλλά γενικότερα και της Ευρώπης. Και γιατί είναι σπάνιες? Γιατί θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η συμφωνία, η εξαγορά και μετά η τράπεζα η οποία κάνει την κίνηση να ανοίξει τα λογιστικά βιβλία της εξαγοραστής σας τράπεζας και να δει τα οικονομικά της. Δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να ολοκληρωθεί η εξαγορά. Οπότε μπορεί να βρεθεί μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Οπότε υπάρχει και μία άλλη πτυχή μέσα σε όλο αυτό το κάδρο. Παρενέβη και η ισπανική κυβέρνηση. Δηλαδή το θέμα γίνεται και πολιτικό και για έναν ακόμα λόγο που θα σας πω. Παρενέβη λοιπόν η ισπανική κυβέρνηση, είναι αντίθετη σε αυτή την εξαγορά διότι πιστεύει ότι μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, να χαθούν θέσεις εργασίας και να επηρεαστούν και οι πελάτες, η πελατεία. Σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο, τον τελευταίο λόγο τον έχει το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο και θα πρέπει μέσα σε ένα διάστημα να εγκρίνει εάν τελικά θα γίνει αυτή η εξαγορά ή όχι, μαζί με την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, την Ισπανική Κεντρική Τράπεζα και τις εποπτικές τραπεζικές αρχές. Υπάρχει όμως και μία άλλη πολιτική πτυχή. Η Σαμπαντέλ, αυτή η μικρότερη τράπεζα, είχε παλιά τις ρίζες της στην Καταλωνία, μάλιστα στην καρδιά της Καταλωνίας. Ήταν εκεί η έδρα της μέχρι το 2017. Αλλά όταν έγινε η αποτυχημένη απόπειρα απόσχησης της Καταλωνίας, επειδή τόσο η Σαμπαντέλ όσο και άλλες τράπεζες φοβήθηκαν μη γίνει απόσχηση και τότε η Καταλωνία θα μένει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφυγαν από εκεί, μετέφεραν την έδρα τους αλλού. Επειδή όμως οι ρίζες υπάρχουν, αυτή την Κυριακή θα γίνουν τοπικές εκλογές στην Καταλωνία. Και ήδη πολλές συνδικαλιστικές ενώσεις προειδοποιούν, χτυπούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι θα επηρεαστεί ο τραπεζικός κλάδος που έχει σχέση με την Καταλωνία, θα περικοπούν θέσεις εργασίας. Στην περίπτωση δηλαδή που ολοκληρωθεί η εξαγορά. Σε περίπτωση, ναι, ακριβώς. Θεωρούν οι Καταλωνοί ότι θα χάσουν την τράπεζά τους, την τράπεζα που έχει ρίζα ακριβώς στην περιφέρειά τους, στην περιοχή τους. Τελικά, ακριβώς, μάλλον όλα τα πράγματα τα τελευταία χρόνια καταλήγουν στην πολιτική, ενώ ότι τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι όλα είναι χρήμα. Κοίτα πώς αλλάζουν οι καιροί τώρα, έχω να πω, Έφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εκτενή και βαθιά ανάλυση για τα σημαντικότερα θέματα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.